Στοχεύει στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και παντρεύει άριστα την έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και καινοτόμων επιχειρήσεων με μια σειρά πλούσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο λόγος για τη γιορτή κριτικής διατροφής που πλέον αποτελεί θεσμό για το Ρέθυμνο και που για ένατη χρονιά φέτος θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό στο Δημοτικό Κήπο στις 7 το απόγευμα της 4ης Ιουλίου. Θα εκτεθούν καινοτόμα προϊόντα δικά μας εδώ κριτικά και κυρίως ρεθυμνιώτικα στο φεστιβάλ αυτό, αλλά η διοργάνωση περιλαμβάνει και ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις οποίες έχει επιμεληθεί ο Δήμος Ρεθύμνου, απευθύνεται σε μεγάλους, σε μικρούς, σε ρεθυμνιώτες, σε κριτικούς, σε επισκέπτες. Είναι μια γιορτή που παντρεύει την παράδοση, τον πολιτισμό, τα προϊόντα και τη φιλοξενία του νησιού μας. Εδώ στην καρδιά του Ρεθύμνου, στο δημοτικό μας κήπο, ξετυλίγουν η παραγωγή μας τον πλούτο των προϊόντων τους, οι καλλιτέχνες μας τη δύναμη της μουσικής. Στη φετινή διοργάνωση 50 θα είναι συνολικά τα περίπτερα από Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο που θα στηθούν στους διαδρόμους του κήπου, εκ των οποίων τα 35 θα αφορούν καινοτόμες επιχειρήσεις, 5 θα είναι ντόπιων χειροτεχνών και τα υπόλοιπα 10 θα είναι περίπτερα των τοπικών φορέων. Η αγροδιατροφή, η δημιουργική οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός δημιουργούν, αν διασυνδεθούν, περαιτέρω ευκαιρίες και προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη Κρήτης. Η Γιορτή Κριτικής Διατροφής τα 10 αυτά χρόνια υπηρετεί και απαντά με ακρίβεια ακριβώς αυτά τα ζητούμενα. Το φετινό πρόγραμμα της γιορτής χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά πλούσιο και καινοτόμο, καθώς διατηρεί το υψηλό επίπεδο των προηγούμενων διοργανώσεων, στοχεύοντας να ανεβάσει τον πύχη ακόμη ψηλότερα. Το νομός Ρεθύμνης όχι τυχαία θεωρείται ο κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός στην Κρήτη. Και έχει επίσης και από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων, είτε είναι τυροκομικών, είτε είναι γαλακτοκομικών, είτε και με ιδιαίτερη αναφορά στα τυποποιημένα προϊόντα, όπως είναι τα παξιμάδια και το χαρούπι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα εμπλουτισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπου σε κάθε ζώνη υπάρχει η ανάδειξη του ντόπιου κριτικού καλλιτεχνικού δυναμικού. Η γιορτή κριτικής διατροφής που θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και απευθύνεται σε ντόπιους και επισκέπτες φέρει την υπογραφή της Αντιπεριφέρειας του Δήμου Ρεθύμνου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Νομού.